εξώδικα έχει εκδώσει τροχέα το 12, σωστά. Είναι λίγο περισσότερα. Περισσότερα. Γύρω στις 250.000 περίπου. 250.000. Μάλιστα. Άρα να αλλάξουμε τον αριθμό, 250.000 εξώδικα. 249 στην ακρίβεια, 245. Μάλιστα. Η τροχέα το 2012 και μιλάμε για ποιες παρανομίες. Οι περισσότερες παρανομίες είναι η υπερβολική ταχύτητα, το αλκοόλ. Πέρσι έγιναν πέραν των 11.000 καταγγελιών σε ό,τι αφορά την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, ένα αριθμό ρεκόρ. Η μη χρήση ζώνη ασφαλείας, τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, το κράνος και άλλες τροχές παραβάσεις. Μάλιστα. Θεωρούνται πολλές αυτές οι καταγγελίες για το 2012. Ήταν μεγάλος αριθμός σε σχέση με άλλες χρονιές. Δηλαδή το 2011 πόσες καταγγελίες είχαμε. Το 2011 πάλι ήταν γύρω στις 250.000. Μάλιστα. Ήταν λίγο περισσότερες. Λίγο περισσότερες. Και πρώτα λέγαμε από εκεί γύρω στις 250.000 πανκύπρια. Πανκύπρια. Ο κόσμος πληρώνει, κύριε Δημητρίου, ή η κρίση εκτιμάται ότι τους ταλαιπωρεί με την έννοια ότι δεν σπέβδουν με μεγάλη ευκολία να πληρώσουν. Να πω, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, φαίνεται ακριβώς ότι πέρσι το 2012 ήταν το ψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης του κοινού εξόφλησης των εξωδίκων. Και συγκεκριμένα από τις 249.000 είχαν πληρωθεί 205.000 περίπου ή ποσοστό γύρω στο 82%. Ενώ το 2011 το ποσοστό ήταν γύρω στο 74%, το 2010 67% και το 2009 γύρω στο 62%. Φέτος ακόμη, συγκρίνοντας τους πρώτους 1,5 μήνα, διότι έχουμε 30 μέρες μέχρι να το πληρωθεί, το ποσοστό ανέβηκε γύρω στο 84,69%. Άρα και είναι λογικό να αυξάνεται το ποσοστό, γιατί ο καθένας, κατά την άποψη του, είναι προς το συμφέρον του να πληρώσει αυτό το εξώδικο πρόστιμο, παρά να περιμένει να πάει στο δικαστήριο, οπότε ενδεχομένως το πρόστιμο αυτό να διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί. Και είναι προς το συμφέρον του να προχωρήσει στην εξώφληση αυτών των προστήμων που έχουν εκδοθεί εναντίον του. Μάλιστα, άρα δηλαδή ο κόσμος φοβάται να μην διπλασιαστεί αυτό το πρόστιμο και βλέπετε ότι σπέβδει να το πληρώσει. Αυξάνεται, βεβαίως. Μάλιστα. Είναι εντός 15 ημερών που πρέπει να γίνει η αποπληρωμή. Εντός 15 ημερών. Αν δεν πληρωθεί στις 15 ημέρες, τότε αυξάνεται κατά 50% το εξώδικο πρόστιμο μέχρι τον μήνα και αν πληρωθεί μέχρι τις 30 μέρες δεν πληρωθεί, τότε σχηματίζεται φάκελος για να οδηγηθεί ο παραβάτης ενώπιον της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Αυτό το μέτρο που έγινε τελευταία με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια που τους εντοπίζουν και τους συλλαμβάνουν και τους αναγκάζουν να πληρώσουν ήταν ένας άλλο μέτρο πίεσης, κύριε Δημητρίου. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό μέτρο. Φαίνεται ότι έχει αποδώσει καρπούς. Έχουν μαζευτεί πέραν το 2 εκατομμυρίων μέχρι στιγμής. Αντιλαμβάνεσαι, ήταν λεφτά οφειλόμενα στο κράτος. Έπρεπε να εισπραχθούν και εισπράσσονται. Και πιστεύω ότι το μέτρο θα έχει σίγουρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Από ό,τι φαίνεται, έχουν γίνει αρκετές εισπράξεις. Έχουν γίνει, πράγματι. Πώς ξεκίνησε φέτος η χρονιά με καταγγελίες? Η χρονιά παραμένει στα ίδια την αντίστοιχη περσινή περίοδο, στα ίδια επίπεδα περίπου. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να τονίσω ιδιαίτερα, έχετε πει στην αρχή ότι η αστυνομία βάζει το χέρι στην τσέπη. Όχι, αναγκάζεται τον κόσμο να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν βάζουμε το χέρι μας στην τσέπη του. Ήδη τοποθετούν τα χέρια τους στην τσέπη τους και βγάζουν λεφτά και πληρώνουν. Γιατί φαίνεται ότι εξακολουθούμε να είμαστε απειθάρχητοι σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια. Λέμε καθημερινά για το αλκοόλ και σας λέω πέρσι πέραν των 11.000 καταγγελιών. Κάθε Σαββατοκύριακο περίπου έχουμε 200 οδηγούς που οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και τα λέμε κάθε μέρα. Φαίνεται ότι δεν βάζουμε μυαλό. Ειδικά το Σαββατοκύριακο. Ειδικά το Σαββατοκύριακο. Έχουμε εκστρατεία τώρα που τρέχει για τη χρήση ζώνη ασφαλείας, η οποία άρχισε από τις 4 του μηνός και έχουν γίνει μέχρι σήμερα 1.500 καταγγελίες. Αν είναι δυνατόν, στο 2013 στην Κύπρο, να μην φορούμε τη ζώνη μας. Υπάρχει δηλαδή ακόμη κόσμος που παίρνει το αυτοκίνητο και δεν βάζει την ζώνη ασφαλείας. Σας λέω, μέσα σε 10 μέρες. Δεν τους ενοχλούν αυτά τα σήματα που χτυπάς το αυτοκίνητο. Μέσα σε 10 μέρες, 1.500 καταγγελίες. Μα τι να σας πω, κύριε Κυριακού. Εντοπίσαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος την είχε περάσει από πίσω, την έβαλε εδώ για να μην χτυπά. Αν είναι δυνατόν, βάζουμε τη ζώνη μας την για να αποφύγουμε το πρόστιμο και όχι για να σώσουμε τη ζωή μας. Και αποδεδειγμένα φαίνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός των θανατηφόρων δυστυχημάτων ήταν η αιτία η μη χρήση ζώνης ασφαλείας το να χάσει κάποιος τη ζωή του.
Μάλιστα. Είναι σε εξέλιξη και καταγγελίες της τροχείας για το θέμα των ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας. Ναι, πολύ σωστά. Δόθηκε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για παράταση. Εμείς αρχίσαμε τις καταγγελίες. Να πω από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν γίνει 2.272 καταγγελίες. Από την αρχή του χρόνου. Μάλιστα. Διότι υπήρχαν και περιπτώσεις οι οποίοι κάποιοι δεν είχαν ανανεώσει την άδεια τους τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αρχίσαμε εντατικά τους ελέγχους και όπως σας έχω πει σήμερα, οι 1.500 αφορούν εξώδικες καταγγελίες. Θυμάστε πριν από 2 χρόνια, το εντάξαμε, την άδεια κυκλοφορίας την εντάξαμε στην εξώδικη ρύθμιση, πράγμα το οποίο σίγουρα βοήθησε σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Για το αδικήματα περί ελεύθερα χέρια, αρκετές καταγγελίες. Έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες και φέτος, μέχρι στιγμής 2.500 καταγγελίες για τα ελεύθερα χέρια που περιλαμβάνει για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Μια τροχιά παράβαση την οποία βλέπουμε όλοι καθημερινά στους δρόμους και πραγματικά διερωτώμε τι είναι αυτό που τουλάχιστον ο καθένας να μην πάει να αγοράσει ένα σύστημα ανοιχτής ακρόασης και να αρέσκεται να πληρώνει 85 ευρώ και 2 βαθμούς ποινής. Τι αυτά τα hands-free ανοιχτή ακρόαση μέσω κινητού. Κάτι, τουλάχιστον... Και είναι και 2 βαθμοί ποινή από ό,τι βλέπω εδώ σε αυτό το εξώδικο. Και 2 βαθμούς ποινής. Και αυτό το εξώδικο θα πρέπει να το πληρώσουμε σε 15 μέρες. Σε 15 ημερών. Αν δεν πληρωθεί. Διαφορετικά, πόσο θα γίνει τα 85 ευρώ. Ορίστε. Πόσο θα γίνουν τα 85 ευρώ. Αν δεν πληρωθεί σε 15, αυξάνεται κατά το μισό. Δηλαδή, άλλα 42,5 ευρώ αυξάνεται. Πάμε στα 120 περίπου. Βεβαίως. Και μετά, αν δεν το πληρώσουμε ούτε στα 15. Θα πάει δικαστήριο, ενδεχομένω να πληρώσει σε 200 ευρώ. Και 200 ευρώ. Βεβαίως. Και υπάρχει και ενδεχόμενο να μην με αφήσουν να ταξιδέψω εκτός Κύπρου. Μετά, δεν πληρώσει το. Την απόφαση του δικαστήριου, αν δεν πληρωθεί το πρόστιμο, θα σε βρούμε αλλού. Σε καμία περίπτωση δεν μου το σβήνεται. Δεν σβήνεται από τα συστήματα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γι' αυτό εφαρμόσαμε, υπάρχει το ηλεκτρονικό σύστημα σήμερα. Όταν εκδίδεται ένα εξώδικο, να αμέσως καταχωρείται ηλεκτρονικά στον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπάρχουν οι ελέγχοι και έτσι. Αποφύγαμε αυτές. Άρα με το που θα περάσει αυτό μέσω αυτό ηλεκτρονικά αυτό το σύστημα δεν σβήνεται για κανένα. Με κανέναν τρόπο. Ούτε αν γνωρίζει ακόμη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία να το ξεκαθαρίσουμε περίπτωση. Γιατί ακούμε διάφορα. Ναι. Ο μόνος ο οποίος έχει εξουσία να διαγράψει αν θέλετε ένα εξώδικο είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιστάσεις ή αν ο ίδιος κρίνει ότι δεν έπρεπε να γίνει καταγγελία. Μόνο σε τέτοια περίπτωση. Πληρώνουν ή όχι. Πληρώνουν βεβαίως. Αν θυμάστε, έγινε μεγάλος δώρος. Έγινε, ναι, ακριβώς, ναι. Και πάρα πολλοί έσπευσαν και πλήρωσαν τα εξώδικα πρόστιμα τα οποία είχαν, τα οποία οφείλαν. Έχετε ενημερωθεί, κύριε Δημητρίου, για αυτά τα λαγουδάκια που κυκλοφορούν έχω στο ενημερωθεί, διαδίκτυο ναι. Για το πού στείνεται τα ραντάρ. Έχω ενημερωθεί. Που υπάρχουν. Έχω ενημερωθεί και το είδα το σύστημα ακριβώς και πολλές φορές. Πόσο έγκυρο είναι. Ορίστε. Πόσο έγκυρο λέω είναι. Έγκυρο είναι σχετικό. Το γιατί? Έχουμε δει μια μέρα αναγκάστηκα να βάλουμε 5 περιπολικά προς κατεύθυνση Λεμεσόν. Έτσι δεν μπόρεσε να αναθεωρηθεί το πρόγραμμα. Αν βάλατε εσείς 5 περιπολικά μέσα στο το παρακολουθούμε το θέμα. Εντάξει, αν θέλετε, με τον τρόπο αυτόν, κάποιοι προσέχουν το συγκεκριμένα σημείο, αλλά αυτό εμείς δεν είναι αυτό που θέλουμε. Είναι αυτό που επιζητούμε είναι ο κάθε οδηγός να είναι προσεκτικός καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του. Όχι να ελαττώνει ταχύτητα εκεί που βρίσκεται το περιπολικό και μετά να αναπτύσσει 200 χιλιόμετρα για να φτάσει στη Λεμεσό. Συνήθως πόσα ραντάρ έχετε τώρα σε όλη την Κύπρο. Υπάρχουν προγράμματα καθημερινά. Ναι. Πάντα τις ίδιες ώρες ή για ευνόητους λόγους αλλάζουν. Αλλάσσουν οι ώρες, αλλάσσουν οι τοποθεσίες, έτσι ώστε να μην εντοπιζόμαστε καθημερινά στα ίδια σημεία. Μάλιστα. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι απρόβλεπτοι και στον χρόνο και στον τόπο. Μάλιστα. Για να είμαστε προσεκτικοί, για να μην εντοπίσουμε τα λαγουδάκια μέσω του κινητού, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μας εντοπίσετε και να μας γράψετε. Για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελεγχθεί η κυκλοφοριακή μας συμπεριφορά. Μάλιστα. Ένα μήνυμα στους οδηγούς και κλείνουμε, κύριε Δημητρίου. Το μήνυμα πρέπει να τηρούμε με ευλάβεια, με θρησκευτική ευλάβεια, θα έλεγα, τον κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας. Είναι δύσκολη και η περίοδος που διανύουμε λόγω της οικονομικής κρίσης. Εμείς, ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές. Η οδηγική ασφάλεια δεν είναι παιχνίδι. Έχει να κάνει με την αστιμέλεια και τη ζωή του καθενός.
Γι' αυτή είναι η αποστολή μας εδώ, να προστατεύσουμε, να θέλετε, τον καθένα μας από αυτήν τη μάστιγα των σοβαρών και θανατηφόρων δυστυχημάτων. Ευχαριστούμε, κύριε Δημητρίου, για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Θα πάμε για λίγο εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται με τα καιρικά. Φαίνεται ότι υπάρχει κακοκαιρία σε πολλές χώρες και επιστρέφουμε. Χάος στην Ορμανδία. Εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκινητά τους λόγω της σφόδρης χιονόπτωσης. Η ουρά είναι ατελείωτη. Οι οδηγοί παρέμειναν εκεί για ώρες παγιδευμένοι στο χιόνι. 800 αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να κινηθούν προς καμία κατεύθυνση. Είμαστε πάρτι vers 6 ώρες de Saint-Malo et là il est 10 ώρες. C'est l'horreur. La petite famille en a marre et c'est plus possible. Κάποιοι οδηγοί σπρώχνουν με τα χέρια τους τα οχήματα ψηφώντας το κρύο. Παρόμοια τα προβλήματα και στην Σκωτία. Ατελείωτες οι ουρές από εκατοντάδες εγκλωβισμένους οδηγούς που παρέμειναν εκεί πάνω από 10 ώρες με τις μηχανές αναμένες. Οι κάτοικοι των Φόκλαντς πανηγυρίζουν. Απάντησαν με ένα συντριπτικό ναι στο δημοψήφισμα για τη διατήρηση των νησιών στη Βρετανική επικράτεια. Το 98,8% του πληθυσμού έδωσε θετική απάντηση στην παραμονή των Βρετανών. Χιλιάδες άνθρωποι αποθεώνουν τον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις στην πρώτη του προεκλογική ομιλία. Την ίδια ώρα στο στόχαστρο των Ιρανών κληρικών βρίσκεται και ο Μαχμούντ Αχμαντινεζάν μετά την κυκλοφορία φωτογραφίας του, στην οποία φαίνεται να αγκαλιάζει τη μητέρα του Τσάβες στην κηδεία του ηγέτη της Βενεζουέλας. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίστηκε ως αντιισλαμική. Κάνει όπισθεν και εισβάλλει με το αυτοκίνητό της σε κατάστημα με ντόνατ, σπάζοντας τη βιτρίνα. Οι πελάτες σκορπίζονται τρομοκρατημένοι. Οι αρχές της Φιλαδέλφια ανέφεραν πως η γυναίκα είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και το πόδι της κόλλησε στο γκάζι. Ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και η ναυτιλία, πάμε στη Λεμεσό στον Αυγερινό Χρυσοστόμο, εκεί όπου ήταν σήμερα ο Υπουργός Συγκοινωνιών. Αυγερίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.